περί τους 27 υποδίκους, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υλοποιηθεί και το ζήτημα της αποσυμφόρησης της φυλακής Κορυδαλλού, με αυτή την αναλογία, δηλαδή θα γίνεται σταδιακά η μετακίνηση. Στους πρώτους κρατουμένους που θα έρθουν στη φυλακή του Κορυδαλλού, υποδίκους, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών και όχι η κυβέρνηση, ότι θα είναι και ο συγκεκριμένος κρατούμενος. Όπως επίσης άλλοι 6 από τη Λάρισα. Και γιατί το αποφάσισε αυτό σωστά, κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή? Διότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος, εκτός των άλλων, όπως και οι άλλοι, έχουν σε άμεσο χρόνο πάρα πολύ σοβαρά δικαστήρια. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, έχει δικαστήριο, από ό,τι πληροφορήθηκα, στις αρχές το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Επομένως, πολύ σωστά η Επιτροπή αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα για να έχει μια καλύτερη συνεννόηση με το συνήγορό του, διότι, προσέξτε κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θέλουμε κανένας κρατούμενος ή κατηγορούμενος να ισχυριστεί ότι διαμορφώνονται επαχθείς συνθήκες για την υπεράσπιση του ενώπιον του δικαστηρίου για τόσο σοβαρά αδικήματα. Αυτή λοιπόν ήταν η υπεύθυνη στάση της κυβέρνησης. Δεν εδέδωσε σε κανένα αίτημα, όπως είπα, παράλογο και παράνομο για άμεση επιστροφή του κρατουμένου, μάλιστα μερικοί ζητάγαν και αυθημερών να επιστρέψει στην Αθήνα. Και μόνο αφού υπέβαλε αίτημα, το οποίο εξετάστηκε και θα υλοποιηθεί μετά από ένα μήνα και πλέον, για τους λόγους που σας ανέφερα. Ελπίζω λοιπόν να πληροφορούν καλύτερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι συνεργάτες του και ο ίδιος να είναι πιο προσεκτικός όταν προβαίνει σε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, κύριε συνάδελφε, θέλω να σας πω ότι για το θάνατο του κρατουμένου στη φυλακή Μαλανδρίνου ήδη έχουν δοθεί από τους αρμόδιους εισαγγελείς παραγγελία και στη Λάρισα και στην Άμφισσα για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου. Επίσης έχει γίνει νεκροψία και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Θέλω όμως να σημειώσετε τις ημερομηνίες για τις οποίες πρέπει να λάβετε γνώση. Θέλω να σας αναφέρω λοιπόν ότι 23-24 εμφανίστηκε μία ήπια ασθένεια όσον αφορά πονόδοντο και τα λοιπά στον κρατούμενο. Του δόθηκαν αμέσως από το ιατρείο της φυλακής παυσίμπονα και αντιφλεγμονώδη. Δεν υπήρξε βελτίωση και στις 27 επανήλθε στο ιατρείο της φυλακής και του δόθηκε αντιβίωση. Εσείς που είστε γιατρός καταλαβαίνετε την πορεία αυτής της υπόθεσης. Σημειωτέων ότι πήγαινε κανονικά στο σχολείο αυτές τις μέρες. Κύριε Υπουργέ, να πάμε στη δευτερολογία. Τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα. Στις 29 τώρα πρώτου, δηλαδή μετά από δύο μέρες, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Λιδωρικίου και εξετάστηκε από οδοντίατρο, διότι πρέπει να σας αναφέρω ότι ο οδοντίατρο δεν διαθέτει φυλακή, γιατί αν και έχουμε ζητήσει δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον. Πήγε λοιπόν στο κέντρο υγείας, όπου εκεί εξετάστηκε από οδοντίατρο, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχει πρόβλημα αρκετά σοβαρό, που πρέπει όμως να εξεταστεί από γνάθο χειρούργο. Γι' αυτό αμέσως έφυγε από το νοσοκομείο, από τη φυλακή και το κέντρο υγείας και την πρώτη Δευτέρου μετήχθη στις φυλακές της Λάρισας, όπου ήδη είχε κλειστεί ραντεβού για να εξεταστεί στις 5 Δευτέρου. Δυστυχώς κατέληξε και θέλω να σας πω ότι σας ενημέρωσα για τις ημερομηνίες και μπορείτε να δείτε ότι υπήρχε ένα συνεχές ενδιαφέρον των υπαλλήλων της φυλακής για τον κρατούμενο, αλλά τα αποτελέσματα και η δικαστική και η εισαγγελική έρευνα και η νεκροψία θα μας δώσουν μια σαφή εικόνα, διότι ενδεχομένως θα έπρεπε οι διαδικασίες της μετακίνησής του από το Μαλανδρίνο στη Λάρισα να είχαν κινηθεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Αυτά όμως είναι και θέματα ιατρικά και περιμένουμε την πλήρη αποσαφήνιση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, σέβομαι το πρόβλημα του Πρόεδρου.